5 σκληρές αλήθειες για το SEO, μέρος δεύτερο, που δεν θα σου πουν εύκολα. Πάμε να δούμε στρατηγικά μία-μία. Πρώτον, όποιος σου πει ότι το περιεχόμενο που θα δημιουργήσει είναι μεγάλο σε έκταση και θα σου εγγυηθεί ότι θα μπει στην πρώτη σελίδα έτσι απλά, ειδικότερα σε ανταγωνιστικούς κλάδους, θα πρέπει να το ξανασκεφτείς και να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που σου αναφέρουν. Δεν υπάρχει εγγύηση κατάταξης μόνο από αυτό το κομμάτι. Δεύτερον, η στρατηγική στο SEO χρειάζεται budget. Οι ανταγωνιστικοί κλάδοι χρειάζονται budget. Για να μπορέσει να έχει αποτελέσματα, χρειάζεσαι προτάσεις, χρειάζεσαι βοήθεια από τον επαγγελματία και από εκεί πέρα συνεχής υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα στη δημιουργία στρατηγικών πάνω στο SEO. Τρίτον, αυτοί που χειραγωγούν το CTR, τι σημαίνει αυτό, που χρησιμοποιούν στρατηγικές για να πατάνε κλίξεις στα οργανικά αποτελέσματα για να το δει η Google και να σε ανεβάσει θέση στην κατάταξη, αποτελεί μια grey hat στρατηγική. Τι σημαίνει αυτό, πατάς στο όριο για κάποια στιγμή αν ανακαλυφθεί αυτό που κάνεις, να χάσεις σε μια νύχτα σχεδόν όλη σου την κατάταξη. Τέταρτον, όσο καλό περιεχόμενο και να έχεις, εάν το site σου είναι μούφα, δεν θα έχεις εύκολα κατάταξη, ειδικότερα στις ιστοσελίδες οι οποίες δεν έχουν καμία εξουσία στα μάτια της Google. Πέμπτον, το σχέμα markup είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σχέμα σημαίνει ότι όταν κάποιος βλέπει στα αποτελέσματα κάποιες αναζητήσεις, από κάτω μπορεί να εμφανίζει τα αστεράκια με τις κριτικές ή κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτό, να επικεντρωνόμαστε πολύ σε αυτό, όμως παίζει ρόλο στο CTR, δηλαδή στο κλικ που θα κάνει ο υποψήφιος πελάτης σου. Ακολούθησέ με για επόμενα βίντεο και για το τρίτο μέρος.